«Ξεχάστε το F-16 που ξέρατε», είπα, αποκαλύπτουν το αναβαθμισμένο F-21 ως το ισχυρότερο μαχητικό τέταρτης γενιάς. Όσο η Κίνα επεκτείνει τις στρατιωτικές δυνατότητες και διεκδικεί όλο και περισσότερες περιοχές στην Ασία, η Ινδία ψάχνει τρόπους να αυξήσει την στρατιωτική της ισχύ για να προστατεύσει την κυριαρχία της. Ο παραδοσιακότερος προμηθευτής στρατιωτικού εξοπλισμού της Ινδίας ήταν πάντοτε η Ρωσία. Ωστόσο, την τελευταία περίοδο, το Νέο Δελχή φαίνεται πρόθυμο να ξεκινήσει συνεργασίες και με άλλες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες. Μια τέτοια συνεργασία μεταξύ Ινδίας και ΗΠΑ θα ήταν ευνοϊκή και για τις δύο χώρες, αλλά ειδικά για τις ΗΠΑ, αφού θα υποφελούνταν οικονομικά από τις πωλήσεις όπλων και θα περιόριζαν παράλληλα τις εξαγωγές ρωσικών αμυντικών προϊόντων με μία κίνηση. Παράλληλα, θα βοηθούσαν τους Ινδούς να αντιμετωπίσουν τους Κινέζους, οι οποίοι απειλούν την παγκόσμια κυριαρχία της Ουάσιγκτον. Και κάπου εδώ έρχεται το F-21, μία αναβαθμισμένη έκδοση του F-16 Fighting Falcon που αποκάλυψε η αμερικανική κατασκευάστρια Lockheed Martin σε έκθεση στην Ινδία το 2019. Το μαχητικό τροποποιήθηκε ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες της Ινδικής πολεμικής αεροπορίας. Το τελικό αποτέλεσμα λέγεται πως είναι το ισχυρότερο μαχητικό τέταρτης γενιάς που υπάρχει στον πλανήτη. Οι Αμερικανοί είχαν προτείνει παλαιότερα στους Ινδούς να αποκτήσουν κανονικά F-16, όμως το Νέο Δελχή είχε αρνηθεί. Έτσι, η Lockheed έπρεπε να σκεφτεί κάτι καλύτερο, κάτι που δεν θα μπορούσαν να απορρίψουν οι ενδιαφερόμενοι. Για να κάνουν την πρόταση ακόμη πιο δελεαστική, προτείνουν η παραγωγή του F-21 να λάβει χώρα στην ίδια την Ινδία. Το F-21 θα διαθέτει νέο σύστημα ραντάρ, δυνατότητες χαμηλής παρατηρησιμότητας, δηλαδή stealth, και ηλεκτρονικά συστήματα πολύ πιο σύγχρονα από αυτά ενός απλού F-16. Παράλληλα, θα αντικατασταθεί και ο κεντρικός υπολογιστής αποστολών του μαχητικού με έναν πιο σύγχρονο. Το τελικό προϊόν θα διαθέτει επίσης την κεντρική οθόνη Central Pedestal Display, η οποία θα αυξήσει την περιφερειακή επίγνωση του πιλότου, αφού θα επεξεργάζεται δεδομένα πτήσης σε πραγματικό χρόνο. Σήμερα, το F-21 είναι μόνο μία θεωρητική ιδέα. Ωστόσο, εάν η Ινδία επιλέξει το μαχητικό και παραγγείλει αρκετές μονάδες, το αεροσκάφος μπορεί σύντομα να γίνει πραγματικότητα. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.